Δημήτρη. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλά, μια χαρά. Νομίζω θα σου κάνω την ίδια ερώτηση. Όχι, νομίζω θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον Νίκο. Επειδή ακριβώς είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια που έχουν παίξει μεταξύ τους, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, και δεν ξέρω αν σκέφτεσαι ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκο έχει ετοιμάσει κάτι καινούριο. Αν έχει μάθει εισαγωγικά από λάθη προηγούμενων αγώνων με τον Παναθηναϊκό. Αν είχε πάει κάτι καλά που θέλει να το εφαρμόσει και τώρα. Κοίταξε, έχουμε πράγματι πολλά παιχνίδια. Αυτό είναι το πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτο, ναι. Δεν είναι κακή η εικόνα του ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ή θα αλλάξει κάτι πολύ κομβικό. Η φιλοσοφία μένει η ίδια και το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ και η διτακτική που θέλει να ακολουθήσει. Ειδικά στην λεωφόρο η παρουσία του είναι πολύ καλή και αυτό δεν μπορεί να τον εφησυχάζει, εννοείται, το ότι επειδή είχε δύο καλές εμφανίσεις και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο που φυσικά έχασε τα αποτελέσματα στο φινάλε, ότι θα γίνει και τρίτη φορά το ίδιο πράγμα. Το πιο κομβικό για τον ΠΑΟΚ σήμερα πριν τον αγώνα είναι η απουσία του Μπάμπα. Ναι. Αυτό είναι, νομίζω, όλα τα... και το ότι δεν έχουμε φόρμα, δεν υπάρχει προηγούμενο μάτς πριν λίγες ημέρες και για τις δύο ομάδες. Άρα ερωτηματικό για το πώς θα εμφανιστούν. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στην οφόρο. Έλεγα Μανώλη ότι το δεδομένο σήμερα είναι ότι δεν παίζει ο Μπάμπα και το τονίζω γιατί δεν είναι τυχαίος. Μιλάμε για πολύ επιδραστικό παίκτη στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, υπερπολίτιμο, και το ότι δεν έχουμε φόρμα. Ο ΠΑΟΚ μέχρι και πριν κάποιους μήνες του Λουτσέσκου είχε ένα ζήτημα στις επιστροφές του από διακοπές και εθνικές ομάδες, μάλλον πνευματικό ήταν. Ναι. Φέτος δεν έχει παρουσιαστεί τόσο έντονα. Κανείς δεν ξέρει φυσικά τι θα συμβεί. Η τελευταία μας εικόνα είναι αυτή η εκπληκτική εμφάνιση με την Δυνάμο, όπου μπήκαν μέσα τόσο αποφασισμένοι και με τρομακτική ένταση σε κάθε τους κίνηση κατάφεραν να επιβάλλουν το παιχνίδι, να κάνουν τις φάσεις, να πάρουν το αποτέλεσμα, να πάρουν την πρόκριση. Αυτό είναι το ιδανικό. Ξέρουν πλέον ποιο είναι το ιδανικό και ποιος είναι ο τρόπος για να φτάσουν στο ταβάνι της απόδοσής τους. Είπαμε στη θεωρία εύκολο είναι. Θα δούμε και στην πράξη τι θα καταφέρουν. Πιστεύεις τώρα, παίζει πολύ ρόλο το παίζω στην Τούμπα, παίζω εκτός Τούμπας για τον ΠΑΟΚ? Είναι καλή ερώτηση. Έχει αποδειχθεί φέτος, ούτε αυτό δεν ξέρω τι εξήγηση έχει, στα ελληνικά ντέρμπι, ότι ο φιλοξενούμενος... Ναι, συνολικά ισχύει αυτό, ναι. Έχει μια ευκαιρία στο παιχνίδι του, στην αποτελεσματικότητά του. Είναι το ότι παίρνει παθητικό ρόλο και βολεύεται να βγαίνει στο χώρο. Τον ΠΑΟΚ σίγουρα τον βολεύει. Είναι μια ομάδα που μπορεί να τρέξει και έχει πάρει μεγάλες νίκες παίζοντας γρήγορα στη μετάβαση. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ θεωρητικά, είναι αυτό το φαινόμενο και ο Παναθηναϊκός νομίζω το έχει, εκτός έδρας στέκεται καλύτερα, ειδικά στα μεγάλα μάτς. Δεν ξέρω γονικά τι θα επηρεάσει σήμερα. Για τον ΠΑΟΚ η απουσία του Μπάμπα είναι αυτή η πιο κομβική. Νομίζω ότι από πλευράς ποιότητας ή προσωπικότητας θα καλυφθεί το κενό. Είτε με τον Βιερίνη είτε με τον Νότο, αυτοί είναι οι επικρατέστεροι να ξεκινήσουν. Στην αναμέτρηση. Έχουμε αποφασίσει άκρο που θα παίξει ο καθένας? Όχι. Θα φανεί στην πορεία του παιχνιδιού τι έχει αποφασιστεί, γιατί είναι και οι δύο με την ευχαίρεια να παίξουν και στις δύο πλευρές. Δεν είναι Μπάμπα, δεν είναι... Ο Γκανέζος είναι ένας αυτοματισμός μόνος του, πραγματικά. Είτε με τον Τάισον μαζί, είτε μόνος του μπορεί να φτιάξει επιθέσεις, μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις, αλλά... Και είναι και για τον αντίπαλο, Δημήτρη. Το συζητάγαμε νωρίτερα και με τον Νίκο Παγκάκη. Για παράδειγμα, όταν έχεις τα ανεβάσματα του Μπάμπα, έχεις και τον αντίπαλο μπακ να το σκέφτεται τη δικιά του πρόθεση. Ότι κάτσε, με δώσει και πολύ χώρο. Ναι. Τώρα που δεν παίζει ο Μπάμπα, ίσως έχει και λίγο παραπάνω ελευθερίες. Μπορεί, ναι. Ο εκάστοτε μπακ του. Μπορεί να έχει. Είναι ποδοσφαιριστές, είτε ο Βιερίνη είτε ο Ισπανός,
με την προσωπικότητα και την ποιότητα να βγάλουν καλά την μπάλα από την περιοχή, όσο και να πιέσει ο Παναθηναϊκός. Πλεονέκτημα, αυτό σίγουρα. Τα ανεβάσματα του Κανέζου δεν τα έχουν και αυτό σαφώς πρέπει να τονιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να την εντοπιστεί. Ο Παπά δεν ήταν έτοιμος. Αφού δεν ήταν έτοιμος, δεν θα παίξει και θα μπει κάποιος πιο έτοιμος ποδοσφαιριστής. Κατά τα άλλα, άφησε έξω παίκτες οι οποίοι δεν χωρούσαν. Ο Μιχαηλίδης, ο Στόπερ, ο Σάστρε, ο Μπακ, ο Τζίμας, ο επιθετικός. Έχει πάρει πολλά χαφ, όλα τα χαφ στον άξονα και όλους τους επιθετικούς, 5 και 5. Και βασική υποψήφοι για να ξεκινήσουν ο Κοτάρσκι, ο Κουλιεράκης με τον Κιτζιόρα, ο Βιρίνα με τον Νότο, ο Μεϊτέ, πιο πιθανός είναι ο Σβάμπ για να παίξει μαζί του. Η τριάδα μεσοεπιθετικών με τον Κωνσταντέλια, τον Τάισον και τον Ζίφκοβιτς και ο Μπράντον Τόμας στην κορυφή της επίθεσης. Επαναλαμβάνω, μας έχει μείνει στο μυαλό η τελευταία εικόνα του αγώνα με την Δυνάμο, όπου όλα πήγαν εξαιρετικά και όλοι ανέβασαν την απόδοση και τα στάνταρ τους. Και το λέω ακόμα και τον Μπράντον Τόμας στην επίθεση, όπου όχι μόνο βρήκε δίχτυα, αλλά ήταν συμμετοχικός όσο έπρεπε και εκτός περιοχής, κάτι πολύ κομβικό για την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Αυτό περιμένει και σήμερα ο Λουτσέσκου, με τον ΠΑΟΚ να είναι πιεσμένος, με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει έδαφος από την οδυνηρή ήττα στην Τούμπα από τον Άρη. Δεν μπορεί να ξεχαστεί εκείνο το αποτέλεσμα. Και να ψάχνει οπωσδήποτε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη, ειδικά απέναντι σε έναν από τους τρεις που διεκδικεί μαζί του την κορυφή. Σήμερα έχει μια πρώτη ευκαιρία κόντρα στον Παναθηναϊκό σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ωραία. Ωραία, Δημητή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.